Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Στέλλα Τσιτσούλα. Πρόσφατα, ένα χρόνο τώρα, έχω αναλάβει το ελληνικό chapter του Women4Cyber Greece. Ουσιαστικά, ένα chapter που ενδυναμώνει τις γυναίκες στην κυβερνοασφάλεια. Και δεν θα ξεκινήσω με πολλά στατιστικά. Θα ξεκινήσω λίγο με το κομμάτι, γιατί στατιστικά είδατε, φαντάζομαι, πολλά από το πρωί. Εγώ κατάφερα το μεσημέρι και μετά να έρθω εδώ σε εσάς. Για το πόσες είναι οι γυναίκες τελικά στην τεχνολογία. Να ρωτήσω πόσες εδώ μέσα ασχολούνται με κυβερνοασφάλεια. Καμία. Ωραία. Μπορεί να σας πείσω σήμερα, λοιπόν, έχουμε μία. Τέλεια. Δύο. Ωραία. Να αυξανόμαστε σιγά-σιγά. Θα σας δείξω ένα slide το οποίο το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το site μπορείτε να το παρακολουθείτε. Λέει ότι θέλουμε ακόμα 132 χρόνια για να κλείσει το οικονομικό gap μεταξύ των φύλων, όσον αφορά το χρηματικό βέβαια ποσό που απολαμβάνουμε από την εργασία μας. Ελπίζω να μην θέλουμε και 132 χρόνια να αλλάξουμε και όλο αυτό το σκηνικό όσον αφορά στις γυναίκες στην τεχνολογία. Έχουμε μεγάλο παρελθόν ως γυναίκες στην τεχνολογία. Θα αναφερθώ κυρίως στην πληροφορική από όπου εγώ προέρχομαι, γιατί η τεχνολογία δεν είναι μόνο η πληροφορική, προφανώς. Με τις πρώτες γυναίκες εδώ πέρα που φτιάξαν τον υπολογιστή του 1945, τον ENIAC, για όσους δεν ασχολείστε με την πληροφορική, ήταν τέσσερις πολύ άξιες γυναίκες, οι οποίες ουσιαστικά μαζί με άλλους πέντε άντρες τότε, πάλι υπήρχε μια διαφορά, αλλά ευτυχώς δεν ήταν μεγάλη, είχαν φτιάξει τον πρώτο υπολογιστή. Από τότε πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Δυστυχώς για τις γυναίκες δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ, θα πρέπει να πω. Τα στατιστικά είναι γένους θηλυκού, άσχημα στατιστικά βεβαίως, αλλά αυτό που θα ήθελα να ευχηθώ, όχι βεβαίως για τους οργανωτές του συνεδρίου αυτού, αλλά για αυτού του τύπου τα συνέδρια, είναι να μην υπάρχουν αυτά τα συνέδρια, να μην χρειάζεται να τα κάνουμε μάλλον και να αναδεικνύουμε αυτή την ανάγκη να κλείσει αυτό το χάσμα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών που υπάρχουν στην τεχνολογία. Και σε οποιαδήποτε άλλο επάγγελμα, όχι μόνο στην τεχνολογία, στα άνδρα κρατούμενα, να το πω έτσι, επαγγέλματα. Δεν προχωράει μάλλον. Προχωράει. Οι γυναίκες, λοιπόν, στην τεχνολογία είναι ούτως ή άλλως λίγες. Το ανέφεραν όλες οι ομιλίες προηγούμενα. Εγώ όμως θα σας μιλήσω για το Cybersecurity, που εκεί είναι πολύ μεγάλο το χάσμα. Είναι μόλις το 25% γυναίκες στον κόσμο. Και μόλις δείτε την επόμενη διαφάνεια θα καταλάβετε τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο κενό σε γυναίκες που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο και όχι μόνο από την άποψη της τεχνολογίας, αλλά από όλο το εύρος του τι περιλαμβάνει κυβερνοασφάλεια γενικότερα. Γιατί δεν είναι μόνο το να είσαι ένας hacker με μια κουκούλα ενδεχομένως σε ένα δωμάτιο που λύνει CTF και ανοίγει και περνάει από κλειστές πόρτες και παίρνει δεδομένα και τα χακάρει. Όλα αυτά που ακούμε λίγο και είναι λίγο περίεργα και πολύ πιθανό να μην μας αγγίζουν κιόλας, γιατί θεωρούμε ότι είναι αμιγώς ανδρικό επάγγελμα και μάλλον και μη κοινωνικό. Έχει και τέτοιο χαρακτήρα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η ανεργία που υπάρχει στο συγκεκριμένο κλάδο, για όσες προέρχεστε κυρίως από το κομμάτι της τεχνολογίας στην πληροφορική, είναι μηδενική αυτή τη στιγμή. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3,5 εκατομμύρια θέσεις που αναζητούν υποψήφιους σε όλο τον κόσμο. 500 από αυτές τις χιλιάδες βρίσκονται στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα είναι επίσης πολύ μεγάλο το κενό που υπάρχει και δυστυχώς δεν βλέπουμε φως στο να γεμίζει τα επόμενα χρόνια. Και δεν βλέπουμε φως να μην γεμίζει και κυρίως να μην γεμίζει από γυναίκες οι οποίες έχουν πολύ καλά χαρακτηριστικά σε αυτό το τομέα, γιατί οι γυναίκες φοβούνται να μπουν σε αυτό το τομέα. Φοβούνται να μπουν σε αυτό το τομέα για πολλούς λόγους. Αυτό που είπα πριν, επειδή είμαι και υπεύθυνη, αν έχω χρόνο στο τέλος θα σας το πω, γιατί μπορεί να έχουμε και κάποιες υποψήφιες εδώ μέσα, υποψήφιες που θα θέλανε να μπουν. Είμαι υπεύθυνη επικοινωνίας της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας τα τελευταία 7 χρόνια. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια είναι μια ομάδα που αποτελείται από παιδιά 15 με 25 ετών, που ουσιαστικά είναι ηθικοί hackers. Δεν είχαμε ποτέ γυναίκες. Μία χρονιά είχαμε μία κοπέλα που ήταν 16 χρονών, ήρθε μία εβδομάδα, είδε τι γίνεται και έφυγε. Έφυγε νύχτα, όπως λένε. Έφυγε νύχτα γιατί δεν της έδινε κανένα σημασία. Αυτή η κοπέλα, λοιπόν, επανήλθε 3 χρόνια μετά, αφού την πείσαμε, της μιλήσαμε, τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, ήρθε.
τα τελευταία 2 χρόνια διαπρέπει. Φέτος και πέρυσι, μάλλον πέρυσι ήταν στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Κυβερνοασφάλειας που έλαβε μέρος στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό. Φέτος είναι η αρχηγός της Εθνικής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, η μόνη Ελληνίδα πρέπει να πω. Γιατί όμως να επιλέξουμε σαν καριέρα την κυβερνοασφάλεια? Γιατί όπως είπα πριν, είναι ένας τομέας που έχει μηδενική ανεργία. Δεύτερον, είναι ένας τομέας που έχει πολύ μεγάλο εύρος απασχόλησης αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσω από το πιο απλό που μπορεί να είναι το DPO. Εδώ οι φίλοι μας που είναι και από το Cybersecurity θα το γνωρίζει. Μέχρι και σε πιο πολύ εξελιγμένα skills, τα οποία όμως μπορεί οποιοδήποτε που έχει κάποια σχέση με την τεχνολογία, και όχι μόνο, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι από το νομικό κομμάτι, με κάποιο upskilling να μπουν και να κάνουν θαύματα μέσα στο κομμάτι αυτό. Οι γυναίκες δεν την προτιμούν, γιατί θεωρούν, όπως είπα, ότι είναι πολύ ανδροκρατούμενο σαν περιβάλλον. Στην παγκόσμια κοινότητα, να το πω έτσι, του cyber security, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι γυναίκες εισέρχονται όλο και περισσότερες, γιατί έχουν ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να λύσουν τα προβλήματα της κυβερνοασφάλειας. Έχουν αυτή την εξελιγμένη σκέψη, έχουν το multitasking, γιατί αναγκάζονται να το έχουν από πολύ μικρές για να επιβιώσουν μέσα στην κοινωνία. Αργότερα, όταν κάποιες αποφασίσουν να γίνουν μητέρες, έχουν ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες, γιατί πρέπει να το εξασκήσουν αυτό το πράγμα για να μπορέσουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, ενδεχομένως να ζήσουν και μέσα στην οικογένειά τους και να δημιουργήσουν μέσα σε αυτή, αν έχουν επιλέξει βεβαίως να κάνουν οικογένεια. Και άλλες γυναίκες που ασχολούνται με την τεχνολογία επίσης, όταν βρίσκονται σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, επίσης μπαίνουν στη διαδικασία να δουλεύει περισσότερο το μυαλό τους και πολύ πιο σύνθετα από ότι ένας άντρας. Αυτοί λοιπόν είναι 2 απλοί λόγοι για τους οποίους ήταν καλό να επιλέξει κανείς που ασχολείται με την τεχνολογία στο κομμάτι της πληροφορικής με την κυβερνοασφάλεια. Το επόμενο που θα ήταν καλό να σκεφτεί κάποιος είναι ότι είναι ένας κλάδος ο οποίος βλέπει μόνο μπροστά και καθόλου πίσω. Τι εννοώ με αυτό? Οι επιθέσεις, όπως προφανώς θα ακούτε κι εσείς και στην καθημερινότητά μας, αυξάνονται και γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες. Θα σας δείξω μετά στο τέλος, είδα στην ατζέντα ότι υπάρχει ένα τρομερό role model εδώ μέσα, το οποίο είναι αμέσως μετά από μένα, που θεωρώ ότι θα μπορούσε να σας εξηγήσει ακριβώς ποια είναι η εξέλιξη μιας γυναίκας που θα μπορούσε να ασχοληθεί με την κυβερνοασφάλεια. Θα μου πείτε τώρα πώς μπορεί να το κάνει κανείς αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο, δεν γνωρίζει κανείς, δεν υπάρχει ειδικότητα στο πανεπιστήμιο η οποία λέει ότι εγώ θα σπουδάσω κυβερνοασφάλεια. Και όμως υπάρχει. Δεν υπάρχει σίγουρα σε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά υπάρχει σε μεταπτυχιακό. Αυτό το κομμάτι του πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό το path, το επαγγελματικό, έρχεται να συμβάλλει μάλλον και να σας βοηθήσει για όποια θέλει να το ακολουθήσει, το Women4Cyber Greece. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, όπως σας είπα στην αρχή, ευρωπαϊκός οργανισμός, ο οποίος από τον προηγούμενο Απρίλιο, περσινό Απρίλιο, συγγνώμη, ένα έτος τώρα, δρά και στην Ελλάδα, με πολλά προγράμματα και με διάφορες δράσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τις κοπέλες, και τις μικρότερες και τις μεγαλύτερες κοπέλες, που θέλουν ακόμα και να αλλάξουν κλάδο επαγγελματικό και να μπουν μέσα στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας, με προγράμματα mentorship. Έχει ξεκινήσει ήδη από το Φεβράριο και τρέχει με μεγάλη επιτυχία μέχρι τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο θα ξεκινήσει ο επόμενος κύκλος που θα διαρκέσει μέχρι το Σεπτέμβριο και ούτω καθεξής κάθε 2 μήνες. Επίσης υπάρχει η Women4Cyber Academy, στο οποίο έρχονται και οι γυναίκες που ενδιαφέρονται. Να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, δεν είναι μόνο για γυναίκες, μπορούν και άντρες να συμμετέχουν αν θέλουν, γιατί έχουμε και mentors άντρες και mentees άντρες. Εμείς δεν τους αποκλείουμε. Έχουμε το Women4Cyber Academy, που σε διάφορα σεμινάρια μπορούν να πάρουν μια αρχική ιδέα για το πώς μπορούν να ακολουθήσουν αυτό το path και τι χρειάζεται να κάνουν ή αυτό που πρέπει να έχουν ή αυτό που πρέπει να αποκτήσουν προκειμένου να προχωρήσουν σε αυτόν τον επαγγελματικό κλάδο. Επίσης υπάρχει το Youth Ambassador Program, το οποίο είναι ουσιαστικά νέες γυναίκες, οι οποίες έχουν ακολουθήσει αυτό το επαγγελματικό κλάδο, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν, οι Ελληνίδες οι περισσότερες, αλλά και από την Ευρώπη πολλές έχουν δηλώσει, στο να
μάθετε και να δικτυωθείτε για το πώς μπορείτε να ασχοληθείτε με αυτό το αντικείμενο. Τελευταίο που δεν θα πρέπει να παραλείψω είναι το Job Corner Community, το οποίο είναι μια πλατφόρμα στην οποία κάθε εβδομάδα ενημερώνουμε όλα τα μέλη. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόλις 130 μέλη στην Ελλάδα, που μπορούν να μάθουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, τι προγράμματα τρέχουν από άποψη επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά και τι θέσεις υπάρχουν ανοιχτές, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει συνδρομή το membership, γιατί όπως σας είπα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος είναι ευρωπαϊκός. Και το ελληνικό chapter μπορεί να σας βοηθήσει σε διάφορα πράγματα από αυτά, που εσείς μπορεί να επιλέξετε, και είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Τώρα, όσον αφορά στην ομάδα, επειδή έχω λίγο χρόνο θα σας την πω, της κυβερνοασφάλειας, είναι επίσης ένα path που θα μπορούσε κανείς, σε πιο νεαρή ηλικία βεβαίως, γιατί εκεί έχουμε ένα όριο ηλικιακό. Μπορεί να μην είσαστε εσείς οι ίδιες ενδεχομένες, αλλά μπορεί να είναι και κάποια από τα παιδιά σας ή κάποια γνωστή σας, που είναι 15 με 25 ετών το όριο, όπου μπορούν να συμμετέχουν, να εκπαιδεύονται δωρεάν και να συμμετέχουν στην εθνική ομάδα, όπως λέμε. Είναι κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συμμετέχει κάθε χρόνο στους πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς κυβερνοασφάλειας, όπου περίπου 23 με 27 χώρες κάθε χρόνο δηλώνουν υποψηφιότητα και μάχονται μεταξύ τους ουσιαστικά σε ένα πρωτάθλημα κυβερνοασφάλειας με πολύ μέτρια, να το πω έτσι, skills. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι κανένας πάρα πολύ προχωρημένος hacker. Ethical hacker λέμε πάντα. Δεν μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι παραβατικού χαρακτήρα και στα οποία μπορεί να συμμετέχει. Φέτος θα γίνει στην Νορβηγία, θα γίνει τον Οκτώβριο και ακόμα η ομάδα δεν έχει καταλήξει στα 20 άτομα που θα συμμετέχουν. Αυτά είχα να σας πω από μένα. Εγώ δεν είμαι από το Τόκιο, οπότε μπορώ να δεχτώ ερωτήσεις, όπως είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια. Ό,τι χρειάζεστε, είμαι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και ακόμα και αυτή την ώρα. Έχουμε ερωτήσεις, οπότε παραμείνετε στη σκηνή. Υπάρχει μια ερώτηση από το κοινό, η οποία ρωτάει πόσο χρόνο, κόπο χρειάζεται να αφιερώσει κάποιος για να μπει στον χώρο του cybersecurity. Δεν είναι μια πολύ παραδοσιακή επιλογή που σκεφτόμαστε έτσι, ίσως όταν σπουδάζουμε. Οπότε, μας δώσατε κάποια tips για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, ποιο τρόπο θα μπορούσαμε, αλλά αν θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο παραπάνω, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, ειδικά κάποια γυναίκα νέα επαγγελματίας ή απόφυτος, να μπει σε αυτό το χώρο. Εδώ θα απαντήσω λίγο διπλωματικά, να το πω. Εύκολο και δύσκολο δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι εύκολα και ταυτόχρονα είναι και δύσκολα. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει μία βάση από κάτω, με κάποιες σπουδές, προπτυχιακές σπουδές, να το πω έτσι, οι οποίες θα έχουν μία σχετικότητα με το αντικείμενο. Η πληροφορική, τα μαθηματικά, οι σχολές δηλαδή των θετικών επιστημών ουσιαστικά, είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, πρέπει να πω ότι έχουμε δει και γυναίκες και άντρες βεβαίως, οι οποίοι προέρχονται, όπως είπα πριν, από το νομικό κομμάτι και ασχολούνται με το cyber security στην άλλη τους όψη. Ένα κομμάτι, αν επιλέξει κάποιος να ασχοληθεί με το τεχνικό κομμάτι, σίγουρα θα πρέπει να έχει και τεχνικό background. Αν επιλέξει με τα πιο ελαφριά, να το πω έτσι, επαγγέλματα του cyber security, θα μπορεί να είναι και από άλλες ειδικότητες, όπως είπαμε, της νομικής. Ένα επίσης path που θα μπορούσε, θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που εμένα, όταν το έμαθα για πρώτη φορά, η πρόεδρος του Women4Cyber, οι βασικές της σπουδές είναι αγγλική φιλολογία και είναι Cyber Security Analyst στην Accenture αυτή τη στιγμή, στα 35 της. Γιατί κάποια στιγμή στα 30 αποφάσισε να αλλάξει εντελώς το path. Πήγε, έκανε κάποια σεμινάρια, πήρε κάποιες πιστοποιήσεις και σε αυτό πρέπει να σταθούμε λίγο, γιατί οι πιστοποιήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και πολλές φορές δίνουν και πολύ περισσότερα πράγματα από κάποιο μεταπτυχιακό ενδεχομένως ή κάποια άλλη προπτυχιακές σπουδές. Και οι πιστοποιήσεις που υπάρχουν και στην Ελλάδα είναι πάρα πολλές. Το IC Square, για παράδειγμα, ή ο ΙΖΑΚΑ, που είναι δύο διεθνείς οργανισμοί κυβερνοασφάλειας. Για όλα αυτά, αν χρειαστείτε πληροφορίες, είμαι εδώ βεβαίως, μπορώ να βοηθήσω. Δίνουν τέτοιες πιστοποιήσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες, και όσο περισσότερες κανείς συλλέξει, τόσο καλύτερα για να ακολουθήσει αυτό το path. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα υπάρχουν μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο Πειραιάς, στο Πανεπιστήμιο της Σάμου και στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, που είναι αμιγός για κυβερνοασφάλεια.
Αλλά υπάρχουν και μεταπτυχιακά και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αντίστοιχα που έχουν, πιάνουν ακροθυγό στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας. Έχω και κάποιες άλλες ερωτήσεις. Θα θέλετε να μας πείτε λίγο εσείς, επειδή μιλήσατε και για πιστοποίηση και από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν και επιλογές όπως σε όλο στον κλάδο της τεχνολογίας, σε όλες τις εταιρείες, υπάρχουν επιλογές για τεχνικούς και μη τεχνικούς ρόλους, όπως μας είπατε. Οπότε, αν κάποιος θα ήθελε να ακολουθήσει ένα τεχνικό ρόλο, θα πάρει κάποια πιστοποίηση, θα πρέπει να έχει τις τεχνικές γνώσεις τις οποίες μας είπατε. Κάποιος που θα ήθελε να μπει στο χώρο του cybersecurity σε έναν μη τεχνικό ρόλο, θα έπρεπε να έχει κάποια γνώση, είναι σημαντικό, πώς θα μπορούσε να μπει σε αυτό το κλάδο. Και σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν πιστοποιήσεις, πιο soft πιστοποιήσεις, να το πω έτσι, που ουσιαστικά αγγίζουν το κομμάτι του consulting πλέον και όχι το κομμάτι το τεχνικό. Και τέτοιες πιστοποιήσεις υπάρχουν σε όλους αυτούς τους οργανισμούς, αν τους ανατρέξετε. Και βεβαίως και μέσα στο δικό μας το site μπορείτε να βρείτε κάποια κομμάτια που αναφέρονται σε αυτούς τους οργανισμούς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτές τις πιστοποιήσεις. Και πόσο γρήγορα θα λέγατε ότι εξελίσσεται ο χώρος του cybersecurity? Δική μου αίσθηση, χωρίς να έχω πολύ επαφή με το χώρο, είναι ότι είναι κάπως intimidating το πόσο γρήγορα εξελίσσεται και το αν θα μπορούσα να κάνω keep-up μέσα σε αυτό. Και πόσο συχνά πρέπει κάποιος, πιστεύετε, να ανανεώνει τη γνώση του γύρω από αυτό? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Η ανανέωση της γνώσης στο τομέα ειδικά της κυβερνοασφάλειας, νομίζω όμως και της τεχνολογίας γενικότερα, είναι κάτι γυρά σκοαίδα σκόμενη που λένε. Δεν σταματάει ποτέ. Γιατί, όπως είπα και πριν, το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας και των attackers, αυτών που των επιτιθέμενων, να το πω έτσι, είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Οπότε, όλοι οι υπόλοιποι είμαστε ένα βήμα πίσω και πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Άρα, αυτό νομίζω απαντάει στην ερώτηση, θα πρέπει να είμαστε μονίμως σε μια διαδικασία μάθησης. Αυτό είναι πάντα καλό, εγώ το λέω. Από τα φοιτητικά μου χρόνια, δεν σταματάμε ποτέ να μαθαίνουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο που μπορεί να μας πάει μπροστά και σαν κοινωνία, αλλά και σαν άτομα τα ίδια. Υπάρχει ακόμα μια ερώτηση από το κοινό, η οποία έχει να κάνει, ειδικά οι νεότερες γενιές, βλέπουμε ότι τους ενδιαφέρει στην εργασία τους να βλέπουν και πώς θα μπορούσαν να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, στον κόσμο κτλ. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβαίνει μέσα στον χώρο του cybersecurity και με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι μπορεί, δηλαδή, οι επαγγελματίες μέσα στο cybersecurity να οδηγούν και κάποια θετική αλλαγή? Θα σας πω το δικό μου προσωπικό παράδειγμα, γιατί εγώ ασχολήθηκα με τον τομέα. Γιατί εγώ έχω σπουδάσει πληροφορική, πέρασα στην επικοινωνία και ξαναγύρισα στην τεχνολογία και δει στο cybersecurity. Αλλά από την έννοια της επικοινωνίας για το cybersecurity, ουσιαστικά αυτό που λέμε awareness. Γύρισα πίσω σε αυτό με εθελοντικές δράσεις ουσιαστικά, ως υπεύθυνη επικοινωνία της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας και τώρα με το Women4Cyber, γιατί αυτό ουσιαστικά προσέφερε στην κοινωνία. Δηλαδή, το να διδάσκεις τον συνάνθρωπο, τον συμπολίτη σου, το πώς πρέπει να προσέχει πλέον στην ψηφιακή του ζωή, γιατί η ζωή μας έχει γίνει κατά 99% ψηφιακή και μετά τον COVID ακόμα πιο ψηφιακή. Όλες δηλαδή, και πρόσφατα ο κύριος Υπουργός ανέφερε ότι θα κάνει ακόμα πιο ψηφιακή τη ζωή μας. Που σημαίνει ότι εκεί έξω καραδοκούν, στον ψηφιακό κόσμο, να το πω έτσι, κάποιοι οι οποίοι προσβλέπουν στα δεδομένα μας, τα οικονομικά, τα προσωπικά, οποιοδήποτε είδους δεδομένα. Αν έχουμε παιδιά, ακόμα περισσότερο. Πρέπει να προσέχουμε και για τα παιδιά μας. Οπότε, το να προσφέρεις πίσω στην κοινωνία, δίνοντας συμβουλές για το πώς πρέπει να είναι ασφαλής στην ψηφιακή του ζωή, για μένα νομίζω ότι είναι μια προσφορά προς την κοινωνία. Και για τους hackers, τους ηθικούς hackers, το ίδιο. Όταν κλείνουν τρύπες πριν προλάβουν να επιτεθούν στην κοινωνία, νομίζω ότι είναι μια προσφορά προς την κοινωνία. Έχω μια τελευταία τσιχότερη ερώτηση, πολύ επίκαιρη, η οποία έχει να κάνει με το ποιος είναι ο πιθανός αντίκτυπος που μπορεί να έχει εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης στο cybersecurity. Έτσι, ποιες βλέπετε ότι μπορεί να είναι η κατευθύνση που μπορεί να πάρει? Αυτή είναι μια ερώτηση που λέει, κάνε με σοφό να σε κάνω πλούσιο. Δεν ξέρω, να σας απαντήσω. Γιατί βεβαίως το AI και το ChatGPT που ανέφερε πριν, κανένας δεν ξέρει. Και εγώ προχθές το ρώτησα κάτι, άρχισε να μου λέει, του λέω πες κι άλλα, μου έλεγε κι άλλα, πες κι άλλα, μου έλεγε κι άλλα, δεν σταμάταγε ποτέ. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω πόσο αντίκτυπο μπορεί να έχει. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας θα είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία εξελίσσονται μέσα από το AI,
προφανώς. Και είναι και ο τρόπος με τον οποίο δρούνε όλοι αυτοί που επιτίθενται με AI εννοώ αλγορίθμους. Να πω επίσης εδώ με μια μικρή παρένθεση και έχω 6 δευτερόλεπτα ακόμα, ότι το AI στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Πρόσφατα σε μια πρόσκληση που δέχτηκα από την Oracle, έμαθα ότι μέσα στην ομάδα των εργαζομένων που έχει το κομμάτι του AI και του Cybersecurity, νομίζω ότι 6 ή 7 κοπέλες, μεταξύ 25-27 ετών, ασχολούνται με το AI μόνο. Απόφοιτες από πολυτεχνία, τεχνολογικές σχολές γενικότερα. Οπότε νομίζω ότι είμαστε μια καλή ομάδα, μάλλον να το πω έτσι, ένας ωραίος πυρήνας η Ελλάδα για να γεννούμε τέτοια ταλέντα. Γιατί σε όλους αυτούς τους κλάδους έχουμε πολύ καλά ταλέντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.